Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Το βιβλίο της Εύας Νικολαίδου, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη ονοματοδοσία του πέμπτου ορόφου του κτηρίου της ΕΣΥΕΑ, αποτελούν μια ελάχιστη, οφειλόμενη από όλους μας απόδοση τιμής στον ακριβό μας σύντροφο Νίκο Καραντινό. 15 χρόνια πέρασαν από το τέλος της πλούσιας, γεμάτης αγώνες και προσφορά ζωής του. Πιστεύουμε πως σήμερα είναι ίσως πιο αναγκαίο από ποτέ να τον θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, να τον γνωρίζουν οι νεότερες γενιές, οι νέοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Και φυσικά να τον γνωρίσουν όσοι κάνουν τα πρώτα βήματά τους στη δημοσιογραφία και έχουν τη φιλοδοξία να υπηρετήσουν από αυτό το μετερίζει το δίκιο, την αλήθεια, αξιοποιώντας και την παραμικρή χαραμάδα που αφήνει το σημερινό ασφικτικό πλαίσιο του ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και το ίδιο το αστικό κράτος. Άλλωστε, ο ίδιος ο Νίκος ο Καραντινός έδειχνε πάντα αταλάντευτη εμπιστοσύνη στις νεότερες γενιές. Του ήταν ξένες οι λέξεις έπαρση και διδακτισμός, παρά το γεγονός ότι πρόλαβε να ζήσει τρεις ζωές μέσα σε μια, και η εμπειρία του ίδιου ήταν, όπως όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε, τεράστια. Αυτό το χαρακτηριστικό του δεν είναι τυχαίο ότι το αναφέρουν σχεδόν όλοι όσοι έγραψαν για τον ίδιο τον Καραντινό στο βιβλίο της Εύας Νικολαίδου, ενώ είναι και αυτός ένας λόγος για τον τεράστιο σεβασμό που του έχουν και του είχαν και του έχουν ακόμα, παρότι δεν είναι πια στη ζωή, οι συνάδελφοί του, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση του καθενός και της καθεμιάς. Όπως φυσικά και η διαδρομή του, οι γνώσεις του, η συνέπειά του, η μαχητικότητά του, η ενασχόλησή του με τα προβλήματα των δημοσιογράφων, ιδιαίτερα των πιο χαμηλόμισθων, που ήταν και είναι βέβαια και σήμερα ακόμα οι περισσότεροι. Είναι σωστό αυτό που διαβάζουμε στο βιβλίο, ότι ο Καραντινός ήταν ευρείας αποδοχής. Υπήρξε για χρόνια μέλος του Προεδρείου της ΕΣΥΕΑ, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας στο πρώτο Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών της ΠΟΕΣΥ, στην ίδρυση της οποίας πρωτοστάτησε. Ήταν ένας κομμουνιστής ευρείας αποδοχής και τα στοιχεία που προκαλούσαν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη σε όλους είναι ακριβώς τα κομμουνιστικά στοιχεία που ο καθένας, η καθεμιά μας πρέπει να επιδιώκει, εμείς πιστεύουμε, να κατακτά σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. Όπως αναφέρω και στον πρόλογο που μου ζητήθηκε να γράψω για το βιβλίο, τα λόγια του Νίκου Καραντινού που μου έρχονται πρώτα στο μυαλό είναι από μια συνέντευξή του στον Ριζοσπάστη το 1994, όπου λέει: «Η σημερινή νέα γενιά είναι ένα θαυμάσιο κύτταρο μέσα σε δύσκολες και λεπτές περιστάσεις. Τότε οι ήρωες είχαν ένα μέτωπο απλό. Τώρα το μέτωπο είναι πολύ πιο δύσκολο, πιο μεγάλη η κίνδυνη και φυσικά τα παιδιά θέλουν πολύ μεγαλύτερη βοήθεια για να μπορέσουν να σταθούν στις σημερινές συνθήκες». Δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε ότι το μέτωπο της γενιάς του Καραντινού δεν ήταν καθόλου απλό, όπως το διατύπωνε ο ίδιος. Εκείνος όμως μπορούσε από τότε, τρία μόλις χρόνια, το 1994, μετά τις μεγάλες αντεπαναστατικές αλλαγές, ανατροπές που έγιναν στην Ευρώπη, όταν διάφοροι, καλοπληρωμένοι κατά τα άλλα, προβλεβλημένοι, αστεί αναλυτές, μιλούσαν για το τέλος της ιστορίας, το τέλος της ταξικής πάλης, το τέλος των ιδεολογιών, το τέλος των πολέμων,
την αρχή μιας περίοδου αέναης ανάπτυξης του καπιταλισμού, να μπορούσε ο Νίκος ο Καραντινός να διακρίνει ακριβώς τις μπόρες που έρχονται, αλλά και τις μεγάλες, τις σύγχρονες απαιτήσεις της ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. 30 χρόνια μετά, όλοι ξέρουμε ποιος είχε δίκιο, αφού φυσικά η ταξική πάλι η ίδια δεν σταμάτησε. Αντίθετα, η εκμεταλλεύτρια τάξη έγινε ακόμα πιο επιθετική. Οι πόλεμοι δεν σταμάτησαν, το βλέπουμε αυτό στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, σε πάρα πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Οι οικονομικές κρίσεις δεν σταμάτησαν και ούτε πρόκειται να σταματήσουν όσο συνεχίζει να υπάρχει αυτό το βάρβαρο σύστημα που έχει όλα τα παραπάνω στο DNA του. Αυτός ήταν ο Νίκος Καραντινός. Ο διανύσης της Όκνε, της ΕΠΟΝ, ο αρχισυντάκτης της νέας γενιάς, ο αγωνιστής του Δεκέμβρη του 1944, ο βασανισμένος, ο βασανιζόμενος συνεχώς, ο διοκόμενος συνεχώς, ο εξόριστος, στη Μακρόνησο, στην Ικαρία, αλλά πάντα αλήγιστος στο μετερίζει των αγώνων όλα τα πέτρινα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι τη μεταπολίτευση. Αλλά και μετά, από το 1974, που ο Νίκος Καραντινός δίνει από το ριζοσπάστη τη δική του μάχη ως μέλος του ΚΚΕ και ως δημοσιογράφος για να γεννούνε τα σκοτάδια φως. Η μόνιμη στήλη του, τότε και τώρα, άφησε εποχή για τη δύναμη, τη ζωντάνια, την αισιοδοξία, τη μαχητικότητα, την παιδεία, το ήθος, τις αξίες, την επικαιρότητα δοσμένη και μέσα από την ιστορικότητα των γεγονότων και των καταστάσεων με τα οποία κάθε φορά καταπιάνονταν. Ο Νίκος Καραντινός σε όλη τη ζωή του έζησε ως μαχόμενος κομμουνιστής δημοσιογράφος, ταγμένος αταλάντευτα με το δίκαιο της εργατικής τάξης, με τα ιδανικά του ΚΚΕ. Η τιμή στη μνήμη του είναι ταυτόχρονα υπόσχεση να συνεχίσουμε το δρόμο που και ο ίδιος βάδισε μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το βιβλίο της Εύας Νικολαίδου, το οποίο κρατάμε σήμερα στα χέρια μας, συμβάλλει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.